Βλέπουμε, συγγνώμη, βλέπουμε ότι όταν δημιουργήθηκε το κοινό νόμισμα, δεν υπήρξε καμία σκέψη, καμία πρόβλεψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει κρίση στην Ευρωζώνη. Το ευρώ δημιουργήθηκε σαν ένα νόμισμα ότι θα είμαστε, η οικονομία θα πηγαίνει πάντα καλά. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός στήριξης. Οι μηχανισμοί ελέγχου ήταν πάρα πολύ χαλαροί και δεν υπήρχε μία πρόβλεψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίξει ρόλο σε περίπτωση κρίσης. Βρεθήκαμε λοιπόν ως Ευρώπη σε άγνωστα νερά όταν η κρίση ελλείμματος Ελλάδος έγινε κρίση δανεισμού. Ναι. Τώρα, κύριε Μηταράκη, όχι μόνο της Ελλάδος. Δηλαδή τώρα, μεταδόθηκε μετά. Πιστεύω ότι τώρα μιλάμε σε όλο τον κόσμο για μία κρίση χρέους. Ξαφνικά που μας ήρθε. Όχι ξαφνικά. Παλιότερα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Παλιότερα, άμα ήσουν δήμαρχος, άμα ήσουν πολιτικός, έλεγες ότι να κάνω πράγματα και ας χρωστάω. Δηλαδή, να κάνουμε ένα βήμα πίσω, κύριε Χαβόπουλε. Ένα βήμα πίσω και να δούμε πώς αλλάζει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης.